σήμερα στην εκδήλωση του Επιστημονικού Συλλόγου Χαλανδρίου. Συμμετείχατε και βραβεύσατε κιόλας μία από τις πολλές προσωπικότητες που βράβευσε ο Σύλλογος. Είσαστε δημοτικός σύμβουλος στο Χαλάνδρι. Είσαστε δυναμικά σε ένα συνδυασμό που πολλά μπορεί κατά το μέλλον να επιτύχει. Δήλωσή σας θέλω, κυρίως για αυτή την πολυπληθή θα έλεγα εκδήλωση, για την Αγία Σοφιά μας. Είναι μια εκδήλωση πραγματικά εξαιρετική και τέτοιες εκδηλώσεις, όχι μόνο εκδηλώσεις, είναι μνήμης ιστορίας, παράδοσης, αλλά και δείχνει και τις αξίες αυτής της χώρας, όχι μόνο του Δήμου, της χώρας ολόκληρης. Νομίζω ότι πρέπει να επαναλαμβάνονται, να γίνονται και να είναι ο πυρήνας για να κοιτάμε στο μέλλον, με βάση πάντα την επιστήμη, γιατί μιλάμε για τον Επιστημονικό Σύλλογο, και τα επιχειρήματα, τα οποία επιχειρήματα οι Έλληνες, όχι μόνο έχουμε, αλλά ξέρουμε και να τα δηλώνουμε σωστά και να τα αξιοποιούμε για να μπορούμε να έχουμε τα δικά μας δίκαια και συμφέροντα να τα δικαιώσουμε. Τώρα, όσον αφορά τα τοπικά, εμείς έχουμε ένα συνδυασμό που λέγεται Χαλάνδρι Ορίζοντα 2023. Είναι ένα συνδυασμό που πιστεύει πολύ στο καλύτερο Χαλάνδρι. Και αυτός θα είναι ο βασικός μας στόχος και στις επόμενες εκλογές. Το οποίο έχω τιμή να ηγούμε, έτσι. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.